Είμαστε Λεθετές. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να απαντήσουμε σε ένα από τα ερωτήματα που έχετε κάνει στο σταθμό μας για ένα πρόβλημα προσωπικό που μπορεί να σας απασχολεί. Θα το δούμε, θα το αναλύσουμε και ελπίζουμε μέσα από αυτό να βοηθηθεί όχι μόνο το άτομο το οποίο μας απίφθινε, αυτόν τον προβληματισμό, αλλά και πολλοί από εσάς που μπορεί να αντιμετωπίζετε παρόμοιο πρόβλημα ή να έχετε κάποιους άλλους ανθρώπους, φίλους, συγγενείς ή άλλα άτομα από το περιβάλλον σας που μπορεί να τους απασχολεί περίπου το ίδιο πράγμα. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η σημερινή μας περίπτωση που θα δούμε και θα αναλύσουμε δίνοντας φυσικά και την ερμηνεία αλλά και τις οπτικές και τις προτινόμενες λύσεις που μπορεί να υπάρχουν για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Μας γράφει λοιπόν η αγαπητή μας τηλεθεάτρια, αγαπημένη μας Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ για τις εκπομπές σου. Μας ενημερώνεις και μας καθοδηγείς κάθε φορά, δείχνοντάς μας μια άλλη οπτική για τα πράγματα. Αυτό θα ήθελα α, και στη δική μου περίπτωση, α, καθώς αντιμετωπίζω ένα προσωπικό πρόβλημα. Έχω μία σχέση, εδώ και περίπου 8 μήνες. Α, στην αρχή η γνωριμία μας ήταν αυτό που ονομάζουμε ένα ιδανικό έρωτας. Από την πρώτη στιγμή σχεδόν ερωτευτήκαμε, γίναμε αχώριστοι. Αρχίσαμε να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα μαζί. Βόλτες, συζητήσεις, εξόδους, εκδρομές, ταξίδια. Νομίζαμε ότι είχαμε βρει το άλλο μας μισό. Όσο όμως άρχισαν να περνούν οι μήνες, άρχισαν και οι παρεξηγήσεις και οι τσακωμή μεταξύ μας. Για ασήμαντα πράγματα. Γιατί δεν σκέφτηκες ότι το ήθελα αυτό, γιατί άργησες, πως δεν με θέλεις πια, θα βγω με τους φίλους μου, μήπως δεν με αγαπάς. Και γενικά αρχίσαμε να απομακρυνόμαστε. Αγαπάμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον, αλλά υπάρχουν στιγμές που υποφέρουμε από αυτήν τη σχέση και δεν ξέρουμε αν αξίζει τον κόπο να τη συνεχίσουμε. Λέμε ότι θα χωρίσουμε, αλλά α, δεν μπορούμε από την άλλη να μείνουμε ε, χώρια ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας πεις την άποψή σου και τι είναι καλύτερο να κάνουμε. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα λέγαμε ότι γενικότερα ε, αυτό απασχολεί πάρα πολύ τα ζευγάρια στις μέρες μας, ε, ενώ τα πράγματα ξεκινούν με έναν ιδανικό τρόπο ε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι θεωρώντας ότι έχουμε βρει τον άνθρωπό μας. Ε, τα πρώτα σύννεφα αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους μετά από ένα χρονικό διάστημα και έτσι όπως ε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ε, μπορεί σταδιακά να αρχίζουμε ε, να πέφτουμε έτσι, σε θέματα διάθεσης, να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε αν τελικά είναι αυτό το οποίο ψάχνουμε, τι φταίει και άλλαξαν τα πράγματα, ε, μήπως έκανα κάτι εγώ, μήπως ε, ο άλλος είδε το πραγματικό μου εαυτό και τώρα αυτό που βλέπει δεν του αρέσει, γι' αυτό έχουμε αυτά τα προβλήματα. Α, μήπως και εγώ βρε, βλέπω τον πραγματικό εαυτό του άλλου και μήπως τελικά δεν είναι αυτό που νόμιζα και δεν μου ταιριάζει. Ε, αυτό λοιπόν που συμβαίνει α, στην αρχή, ε, στη φάση του έρωτα, όπως μας λένε και οι ειδικοί, Α, τα πράγματα εκεί είναι λίγο όντως φαντασιακά. Ο έρωτας θολώνει λιγάκι τα νερά, μας δίνει πάρα πολύ ενέργεια, μας δίνει πάρα πολύ δημιουργικότητα, πάρα πολύ ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε αυτό που πραγματικά είναι ο άλλος, αλλά στην ουσία τον ιδανικό άλλον, αυτόν που θα θέλαμε να έχουμε, και έτσι τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα, δυνατά και φαντασμαγορικά όσο βέβαια προχωράει ο καιρός, ενώ αρχικά βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, ανάλαφρα, με ενδιαφέρον, η ζωή αποκτά ένα νόημα, η χαρά αυτή αρχίζει να φτύνει, όπως είναι φυσιολογικό, και να μετατρέπεται και σε άλλα συναισθήματα. Ε, εάν τώρα λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι έχουμε περάσει κάπως ομαλά τα πρώτα στάδια της ζωής, έχουμε αισθανθεί αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον, σταθερότητα και κυρίως ένα αίσθημα ασφάλειας από τη μητέρα μας και από τον πατέρα μας. Όλα αυτά θα κυλήσουν πολύ ομαλά μεταξύ μας. Αν όμως τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει πάρα πολύ ομαλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή μας τα πρώτα χρόνια της ζωής και κυρίως τα βρεφικά χρόνια όπως υποστηρίζουν τελευταία πάρα πολλοί ψυχαναλυτές, τότε θα αρχίσουν να δημιουργούνται προβλήματα όπως εδώ μ, μας περιγράφει η αγαπητή μας α, τηλεθεάτρια. Όταν λοιπόν μπορεί να είμαστε στερημένοι από μια σταθερή και ασφαλή παρουσία στα βρεφικά και παιδικά μας χρόνια, τότε ψάχνουμε να προσκοληθούμε σε κάποιον. Ε, ψάχνουμε την ιδανική μαμά που δεν είχαμε ως βρέφη και εσύ ως γυναίκα και ο σύντροφός σου ω άντρας ε, και τότε είναι όλα, όπως είπαμε, πολύ ιδανικά και ιδηλιακά. Γιατί, τι κάνουμε. Ε, αρχίζουμε να βλέπουμε τον σύντροφο μας σαν τον ιδανικό γονιό, όπως είπαμε, την ιδανική μητέρα. Και αρχίζουμε να αντλούμε όλα αυτά που δεν πήραμε ως βρέφη και ως παιδιά, καθώς δεν προσκοληθήκαμε σωστά, ε, στη μητέρα μας. Κυρίως. Και μετά βέβαια, στον πατέρα μας. Θέλουμε λοιπόν αφοσίωση, θέλουμε χρόνο, θέλουμε ανεφόρον αποδοχή, αναζητάμε ασφάλεια. Ε, τι είναι, λοιπόν να τα ψάχνουμε και να θέλουμε να τα πάρουμε αυτά από τον σύντροφό μας. Και κάνουμε μία άτυπη συμφωνία θα λέγαμε, ε, να αρχίζουμε να ανταλλάσσουμε ε, αισθήματα και συμπεριφορές που δεν είχαμε εμείς στα δικά μας βρεφικά και παιδικά χρόνια. Και όλα λοιπόν φαίνονται ε, στην αρχή πάρα πολύ ωραία, όπως εδώ μας περιγράφεις. Α, κάνατε έτσι, θα λέγαμε, μία προσκολητική, εξαρτητική σχέση θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί αρχίσατε να περνάτε όλον το χρόνο μεταξύ σας, χωρίς να αφήνετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, για τη φροντίδα του εαυτού σας, για τα προσωπικά σας χόμπι, για τις παρέες σας ή τους φίλους σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τον εαυτό μας μέσα από τα παράλληλα δίκτυα σχέσεων, για να ανανεώνουμε την προσωπικότητά μας και να φέρνουμε έναν ανανεωμένο εαυτό μέσα, μέσα στη σχέση. Προσπαθούμε λοιπόν, τι κάνουμε στην αρχή, να καλύψουμε τα κενά και αυτό γίνεται πάρα πολύ ασυνείδητα. Δηλαδή ούτε το καταλαβαίνετε, ούτε το θέλετε, ούτε το συνειδητοποιείτε ότι Ω, ο σύντροφός μου ή η συντροφος μου έγινε ο Θεός μου. Α, αρχίζει μια ιδεολοποίηση θα λέγαμε, γιατί νιώθουμε ότι βρήκα αυτό που έψαχνα. Αυτό όμως στην ουσία είναι μια διαδικασία του ψυχισμού, να θεραπεύσει το τραύμα του διαμέσου του συντρόφου. Αυτό όμω είναι που προκαλεί και την εξάρτηση τελικά. Γιατί αν πάμε να καλύψουμε και να θεραπεύσουμε τα τραύματά μας μέσα σε μία συντροφική σχέση, έχουμε αρχίσει και να δίνουμε πάρα πολλά εννοείται και να στερούμε αυτό το χρόνο από τη φροντίδα του εαυτού μας, αλλά και περιμένουμε πάρα πολλά. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές προσδοκίες. Ε, γενικά επιδιδόμαστε σε ένα παιχνίδι ανταλλαγής ναρκισιστικών αναγκών, όπως το λέμε. Ε, θέλουμε πάρα πολύ αγκαλιά γιατί τη στερηθήκαμε, γιατί δεν με κάνεις αγκαλιά, δεν με αγαπάς. Yeah. Θέλουμε όλο το χρόνο να μας τον αφιερώνει, ας πούμε, ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας. Και λέει, για παράδειγμα, θα πάω σήμερα γυμναστήριο. Όχι, μην πας, μα έλειπες και στη δουλειά, θέλω να βρεθούμε, δεν έχουμε χρόνο ή θα πάω με τις φίλες μου. Α, γιατί να πας, μην πας, φορείς πολύ κοντιφούστα, θα σε δει κανεί. <laughs> Αρχίζει και η ζήλια. Ο φόβος ότι πω, 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 τώρα που βρήκα αυτό που έψαχνα πάντα, την ιδανική μαμά, γιατί είμαι ένα βρέφος και νιώθω μοναξιά, ανασφάλεια, φόβο και τώρα δεν μπορώ να το χάσω. Γι' αυτό πρέπει να ελέγξω τον σύντροφό μου ή τη σύντροφό μου για να... Ε, να μην χάσω αυτό το πολύτιμο που βρήκα. Γι' αυτό λοιπόν, αρχικά, όπως είπαμε, υπάρχει αυτή η ευδιάθετη κατάσταση, υπάρχει η χαρά, ο ενθουσιασμός και σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζουν και βγαίνουν οι ματαιώσεις αυτές, οι παιδικές, οι βρεφικές και έτσι αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι χάνουμε αυτόν τον πολύτιμο άλλον. Και τι πρέπει να κάνουμε τότε, αφού ενεργοποιούνται τα καμπανάκια του κινδύνου μέσα μας, πρέπει να σκεφτούμε πολύ έξυπνους τρόπους για να πείσουμε το τέρι μας να μείνει εδώ, να μας δίνει αυτά τα οποία μας υποσχέθηκε και μας έδινε στην αρχή. Όπως ξέρετε όμως, αγαπητοί μας φίλοι, δεν γίνεται μέσα στη σχέση μας να σταματήσει, να λειτουργεί και η ζωή μας. Ε, υπάρχει μια καθημερινότητα, έχουμε και άλλους ανθρώπους γύρω μας, έχουμε ανάγκες και όλα αυτά πρέπει να ικανοποιηθούν από εμάς ε, τους ίδιους. Α, πρέπει να ε, είμαστε αφοσιωμένοι εννοείται στη σχέση, αλλά παράλληλα τρέχουνε και άλλες σχέσεις οι οποίες δεν είναι προτεραιότητα αλλά χρειάζεται να δώσουμε και σε αυτές α, το χρόνο που μπορεί να τους αναλογεί. Όμως, ε, όπως είναι γνωστό, όταν είμαστε παιδιά και όταν είμαστε βρέφοι, επειδή το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και επειδή νιώθουμε πραγματικά ότι πεθαίνουμε χωρίς αυτές τις φροντίδες, γινόμαστε και υπερβολικοί και ζητάμε με πολύ έντονους τρόπους να γίνει αυτό που επιθυμούμε. Ε, όλο αυτό, λοιπόν, στην ενήλικη ζωή αρχίζει να φαίνεται λίγο παράλογο. Αρχίζει να φαίνεται λίγο άδικο. Και λέμε, μα γιατί, σου αφιέρωσα όλη μου τη μέρα, τώρα θέλω να πάω λίγο στο γυμναστήριο ή θέλω να πάω να δω λίγο τους συγγενείς μου ή τους φίλους μου. Ε, γιατί πρέπει να μείνουμε πάλι μαζί, άργησες, γύρνα πίσω. Όπως τα βρέφη δεν μπορούν να αποχωριστούν τη μαμά του. νιώθουν ότι θα πεθάνουν χωρί τη μαμά, γι' αυτό και... Επιζητούν να επιστρέψουμε γρήγορα, μετά από 3-4 ώρες αρχίζει ο άλλο και βράζει και αισθάνεται αυτή τη μοναξιά, την ασφάλεια και το φόβο. Αρχίζουμε λοιπόν να ζητάμε κάπως παράλογα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνουμε, όπως λέμε, ούτε το θέλουμε. Αυτό γίνεται πάρα πολύ ασυνείδητα, μας πηγαίνει μόνο του. Θέλουμε απεριόριστο ενδιαφέρον, θέλουμε αποδοχή σε όλες τις δυστροπίες μας, σε όλες τις συμπεριφορές μας, σε όλα μας τα λάθη. Α, και γενικά επιζητούμε από τον άλλον να κάνει πράγματα για να νιώσουμε εμεί ασφάλεια. Και όλα αυτά, φίλοι μου, τα θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικά και αυτονόητα. Όπως λοιπόν και στη δική σας περίπτωση, έτσι νιώθετε ότι εμείς κάναμε αυτή την άτυπη σύμφωνία, ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι τώρα γιατί Πρέπει να κάνουμε αλλαγές, γιατί δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε αυτό το ωραίο, έτσι, το ε, τοπίο που έχουμε φτιάξει, γιατί να μην συνεχίσουμε να το έχουμε. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται, γιατί όπως είπαμε είναι φαντασιακό, και αφού ο έρωτας αρχίζει να φτύνει μετά από κάποιους μήνες και η σχέση να υπέρχεται και σε άλλα επίπεδα, Αρχίζουν και οι ματαιώσεις, όπως λέμε, και όσο πιο στερημένοι είμαστε από τα βρεφικά κυρίως και τα παιδικά μας χρόνια, γιατί δεν έχουμε προσκοληθεί με ασφάλεια, δεν νιώθουμε λοιπόν ότι α, μας καταλαβαίνουν ως προς τις ανάγκες μας, η μαμά μας, αργότερα ο μπαμπάς μας, αν νιώθουμε ότι α, δεν θα εισακουστούν οι ανάγκες μου, α, αν νιώθουμε ότι δεν θα εισακουστούν οι ανάγκες μας, εάν νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι σε όλο αυτό, γιατί δεν μπορούν ούτε συναισθηματικά, ούτε κοινωνικά, ούτε υλικά να μας ακούσουν και να μας καταλάβουν, τότε θέλουμε πάρα πολύ να ικανοποιηθούν αυτά με τον τρόπο που περιγράψαμε. Αλλά επειδή δεν είμαστε παιδιά και ο άλλος δεν είναι γονιός μας, τότε εκεί αρχίζουν και οι συγκρούσεις και λογικά θα πει και το τέρι μας, μα γιατί είναι παράλογο αυτό που θέλεις, σου έδωσα αρκετό χρόνο, Α, δεν μπορείς να με περιορίζεις, α, θέλω να βγω, θέλω να δω τους φίλους μου, θέλω να πάω σινεμά και με άλλη παρέα, θέλω να κάνω και κάτι για τον εαυτό μου ή ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό, μπορείς να μου το εξηγήσεις, όχι έπρεπε να το σκεφτείς, άρα δεν με αγαπάς, άρα δεν με θέλεις. Αρχίσουμε λοιπόν μετά και κάνουμε ερμηνείε. Οι ερμηνείε όμως που κάνουμε αυτές δεν αφορούν το σύντροφό μας, αφορούν αυτά τα συμπεράσματα που βγάλαμε εμείς ως παιδιά για τους γονείς μας. Που εκεί πραγματικά χρειαζόμασταν κατανόηση. Που πραγματικά θέλαμε να είμαστε νούμερο ένα στη ζωή τους, που να είναι αφοσιωμένοι σε εμά. Αν λοιπόν αυτό δεν το εισπράξουμε, το ιστορικό μας παιδί, που λειτουργεί πολύ ασυνείδητα και έντονα μέσα μας, ε, αρχίζει να ματαιώνεται και τότε μπορεί να έχει εκρήξεις θυμού, και να παθαίνουμε κι εμείς σε ένα σοκ και να λέμε, πω, τι έπαθε τώρα, τι του έκανα ή τι της έκανα. Και έχει πάθει <χι> όλο αυτό. Ε, έχουμε μούτρα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, έχουμε γρίνες, έχουμε δυσαρέσκειες. Και όπως βλέπουμε, όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν για ασήμαντους λόγους. Α, τα τραβάμε μετά και εκεί έρχονται και οι συγκρούσεις που μπορεί να μας πληγώσουν και πάρα πολύ. Ε, Κυρίως ε, αυτό λέγεται μεταβίβαση, δηλαδή θέλω εγώ, έχω μία ανάγκη η οποία δεν έχει ικανοποιηθεί όπως είπαμε στα βρεφικά και παιδικά μου χρόνια και μεταβιβάζω αυτήν την ανάγκη, την προσδοκία της στη σύντροφό μου ή στον σύντροφό μου. Αν τώρα δεν την ικανοποιήσει αρχίζω να θυμώνω πάρα πολύ και να βγάζω το θυμό που είχα προς τη μητέρα μου, που δεν με αγκάλιασε αρκετά σαν βρέφο, που δεν μετά στην ώρα μου και με άφηνε να περιμένω και νιώθω ότι θα πεθάνω, που έλειπε πάρα πολύ, που δεν με καταλάβαινε ότι θέλω να παίξω, που αργότερα σαν παιδί, ο μπαμπά, στο κορίτσι, α πούμε, μπορεί σε σένα προσωπικά να μην σε πήρε πολύ αγκαλιά, να μην σου είπε πόσο όμορφη είσαι και να μην αισθάνθηκε ότι αξίζει, ότι είσαι όμορφη, ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να σε αγαπήσει ένα άντρα. Αρχίζουν λοιπόν οι ματαιώσεις μας, οι οποίες έχουν μέσα πάρα πολύ κρυμμένο θυμό, ο θυμός που δεν εκφράστηκε στην παιδική μας ηλικία. Και εκεί πραγματικά δικούμε το σύντροφό μας, γιατί αρχίζουμε και του μεταβιβάζουμε όλα αυτά τα αποθυμένα αισθήματα που έχουμε μέσα μας για τους γονείς μας. Δηλαδή, α, αυτό το συνέστημα είναι εδώ συνειδητό, επειδή όμως δεν το αντέχω, το βάζω στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μου, το αποθώ, δεν ξέρω τι υπάρχει και με το παραμικρό ενεργοποιείται και μετά μεταβιβάζεται στον σύντροφό μου ή στη σύντροφό μου. Και εκεί ο άλλος πραγματικά νιώθει αδικία. Βέβαια εμείς εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε κάτι κακό. Νιώθουμε πφ, αυτό το συνέστημα να μας κατακλείζει. Είμαστε στην επίρρεια, υπό την επίρρεια του συναισθήματος. Θέλουμε να το εκτονώσουμε κάπου για να βγει από μέσα μας. Και φυσικά μετά το μετανιώνουμε, ζητάμε συγνώμη, προσπαθούμε να τα ξαναβρούμε. Αλλά μετά εκεί αρχίζει ένα φαύλο κύκλο, ο οποίο ενέχει πια μια ψυχολογική και λεκτική βία, και αρχίζει η σχέση να γίνεται τοξική. Όπω εδώ μα περιγράφει έτσι, αγαπητοί μα φίλοι, και αρχίζει να αναρωτιέσαι αν τελικά αυτή η σχέση μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο ή μπορεί να σε πληγώνει τόσο πολύ που δεν ξέρει αν αξίζει τον κόπο να τη συνεχίσει. Ε, όπως είπαμε λοιπόν, αυτή η προσδοκία μας να θεραπεύσουμε το τραύμα μας και τις ανικανοποίητες ανάγκες μας μέσα από τη συντροφική μας σχέση τις περισσότερες φορές, όλες τις φορές τα λέγαμε, καταλήγει σε ένα βάγιο. Γιατί δεν θεραπεύεται έτσι το τραύμα μας. Το τραύμα μας λοιπόν πρέπει να θεραπευτεί μέσα από έναν άλλο τρόπο και έχει μέσα από αυτήν την οδό. Εξαρτόμαστε λοιπόν, όπως και στη δική σας περίπτωση, δημιουργούμε μια εθιστική σχέση και ο άλλος μπορεί να γίνει η κόλαση και ο παράδεισος ταυτόχρονα. Δηλαδή, έχει τόσο μεγάλη επιρροή ο άλλος πάνω μας. Ε, γινόμαστε παιδιά, ο άλλος είναι ο μετά το αλλάζουμε, είναι εγώ ο άλλος είναι παιδί. Ζητιανεύουμε την αγάπη, την προσοχή, το ενδιαφέρον, τη στοργή, όπως είπαμε, όλα αυτά που στερηθήκαμε. Και όταν δεν τα πάρουμε, μετανιώθουμε άδειοι, νιώθουμε κενοί, νιώθουμε ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα. Αυτά όμως, να ξέρουμε τα συναισθήματα, τα είχαμε, τα είχαμε ήδη μέσα μας. Δεν μπορεί να μας τα δημιουργήσει ο σύντροφός μας ή η συντροφός μας, και ειδικά στο βαθμό αυτόν τον έντονο και τον υπερβολικό, αν δεν τα έχουμε ήδη μέσα μας, είναι όμως ξεχασμένα και αποθυμένα, όπως έχουμε πει, από τα παιδικά και βρεφικά μας χρόνια και απλά βρίσκουν την αφορμή τώρα να εκτονωθούν μέσα ε, στη σχέση. Άρα, πολλές φορές που μπορεί να μαλώνετε μεταξύ σας, θα ξέρετε ότι δεν είμαι εγώ που μου απευθύνει αυτή την οργή, αυτή. Τον θυμό αυτό το υπερβολικό συνέστημα. Απλά με μπερδεύει αυτή τη στιγμή με τη μαμά του, με τον μπαμπά του. Ή με τη μαμά της και τον μπαμπά της. Γιατί δεν καταλαβαίνει και ο άλλος εκείνη την ώρα τι ακριβώς κάνει. Κάποιοι άνθρωποι έχουν λίγο και τις κεραίες τους, έτσι... Πιο ανοιχτέ, πιο ευαισθητοποιημένε και λένε: Πώ, πω πω, ναι, μήπω ήμουν υπερβολικό, έκανα λάθο, ζητάνε συγγνώμη. Κάποιοι άλλοι λένε: Όχι, έχει άδικο. Έτσι έπρεπε να σου φερθώ. Α, έχω δίκιο που είμαι σκληρό, αδυσόπιτο. Έπρεπε να είμαι έτσι με αυτό το έντονο ύφο και με αυτά τα έντονα συναισθήματα και μπορεί να μην καταλαβαίνουν πραγματικά ότι αν του έκανε κάτι που τον ενόχλησε τον άλλον, μπορεί να αναλογεί να σου βγάλει ένα συνέστημα στο 10%, ένα αρνητικό, και σου βγάζει το 100%. Άρα το 90% δεν απευθύνεται σε σένα. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μα φίλοι, μπορεί να σε βοηθήσει και να σα βοηθήσει γενικά, αγαπητοί μα τηλεθεατέ, να καταλάβουμε ότι πολλέ φορέ μέσα στη ζωή οι άνθρωποι χωρίς να το καταλάβουν και οι ίδιοι και χωρίς να φταίνε, γιατί δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, στατιστικά δεν το ξέρουμε, ε, μας μεταβιβάζουν αισθήματα, ερμηνείες, πράγματα που δεν είναι δικά μας. Δεν τους τα έχουμε προκαλέσει εμείς. Εμείς απλά γινόμαστε δυστυχώ ο σάκος του box. Ο αποδιοπομπέος τράγος θα το πούμε. Γινόμαστε εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος γίνεται δέκτης των συναισθημάτων που είχε ο άλλος για, είπαμε, τη μαμά του ή τον μπαμπά του στα βρεφικά και παιδικά του χρόνια. Είναι άδικο, το ξέρω, ε, δεν το καταλαβαίνει βέβαια και ο άλλος αυτό που κάνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κατανοούμε και να το δεχόμαστε, πρέπει να το σταματάμε. Γιατί. Αν δεν σταματάμε αυτή τη συμπεριφορά, τότε γινόμαστε θύματα. Δηλαδή, μα επιτίθεται ο άλλο, μπορεί να μα ξεφτυλίζει, να μα βρίζει, μπορεί να μα χτυπήσει κιόλα, να μα σπρώξει. Πολλά γίνονται. Ε, Εμεί, βέβαια, όταν βλέπουμε τον άλλον υπό την επίρρρεια όλων αυτών των συναισθημάτων, των πολύ έντονων, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι φταίμε πρώτα απ' όλα. Άρα, να καταλάβουμε ότι έχει ένα δικό του θέμα. Και απ' την άλλη όμω δεν πρέπει να το δεχτούμε γιατί τότε γινόμαστε θύματα, μα χτυπάει ο άλλο και μετά όλη αυτή η ενέργεια θα βγει στον εαυτό μα ή μπορεί να αντεπιτεθούμε κι εμεί γιατί το θεωρούμε άδικο και το θεωρούμε απειλητικό. Άρα πρέπει να σταματάμε εκείνη την ώρα αυτή την έκφραση όλων αυτών των τοξικών συναισθημάτων που άλλο θέλει να τα βγάλει πάνω μα. Πρέπει λοιπόν να βάζουμε ένα stop, είτε λεκτικά δεν θέλω να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ ταραγμένοι. Όταν θα ηρεμήσουμε, θα τα πούμε. Αν ο άλλο δεν καταλαβαίνει, μπορεί να σηκωθούμε να πάμε μια βόλτα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να πάμε στο άλλο δωμάτιο ή να κάνουμε κάτι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια σύγκρουση, που πραγματικά δεν υπάρχει κανένα λόγο να φτάνουν τα πράγματα σε τέτοιε έντονε καταστάσει, γιατί δεν αναλογεί. Είναι, όπως είπαμε, παλαιότερα αισθήματα, παλαιότερα τραύματα που τα προκαλούν αυτά. Πρέπει να σταματάμε τη σύγκρουση, αυτός που εκείνη τη στιγμή είναι πιο ψύχρεμος και καταλαβαίνει ότι ο άλλος ε, είναι, ας πούμε, αποδιοργανωμένος και απορροφημένος μέσα στην παιδικότητά του και στα τραύματά του και στη διάθεσή του να εκτονωθεί, πρέπει λοιπόν να το σταματάμε και να μπορούμε να το συζητήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή που θα είμαστε και πιο ήρεμοι. Αυτό λοιπόν είναι λύση πρακτικά στο τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια γνωρίζετε, όχι επειδή προσωπικά είμαι ψυχολόγος, αλλά αυτά τα πράγματα χρειάζονται όμως θεραπεία. Θέλουμε τη σταθερή σχέση, εάν επιθυμούμε με τον πνευματικό μας, είναι μυστήριο στην εξομολόγηση, στην τακτική και καθαρή εξομολόγηση, όπου εκεί χτίζουμε σχέση προσκόλλησης με το πνευματικό μας, άρα ξαναπερνάμε τα στάδια της παιδικής μας ηλικίας, αλλά με έναν ομαλό τρόπο και με έναν γονιό, ο οποίο πραγματικά μπορεί να μας κρατήσει με ασφάλεια. Και εφόσον έτσι μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλουμε, επίσης είναι σημαντικό να μπούμε σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση, γιατί ο άλλο δεν μπορεί να γίνει γονιό μα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε εμεί να γίνει ο γονιό που δεν είχα σαν βρέφο και να είναι όλη την ώρα εδώ, να νιώσω ασφάλεια ή να με καταλαβαίνει σε κάθε μου σφάλμα, σε κάθε μου λάθο. Μπορεί κάποια στιγμή και ο άλλο να μου πει: Κοίταξε εδώ πέρα, οκ, okay, έκανε κάποιο λάθο, δεν ήταν σωστό ή άνθρωπο είναι, μπορεί και να νευριάσει μαζί μα. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε και παράλογες προσδοκίες, δεν είμαστε παιδιά, η παιδικότητα, αυτή η ανοριμότητα που κουβαλάμε, γιατί βέβαια την κουβαλάμε, γιατί δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε βασικές μας συναισθηματικέ ανάγκες και έχουμε μείνει ανώριμοι, έχουμε καθυλωθεί, όπως λέμε, στα βρεφικά και παιδικά μας χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την ανοριμότητα και την παιδικότητα. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά. Ούτε το θέλουμε, ούτε θέλουμε να πληγώσουμε κανέναν. Δεν γίνονται όλα αυτά επίτηδε. Εντάξει, πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε όταν θα περάσουν αυτές οι στιγμές των συγκρούσεων ή των παράλογων ας πούμε απαιτήσεων ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει και με μένα. Κάτι πρέπει να κάνω με τον εαυτό μου. Δεν γίνεται να στεναχωριέμαι τόσο πολύ ή να θυμώνω τόσο πολύ ή να αγχώνομαι τόσο πολύ. Γιατί και ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου, αν τα έχω ζυγίσει και έχει καλά στοιχεία και μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μπορούμε να συνδεθούμε, μπορούμε να περάσουμε όμορφα. Δεν μπορώ να περιμένω την τελειότητα και έτσι να ματαιώνομαι και να σκοτώνω τον άλλον, όπως λέμε ψυχαναλυτικά, συμβολικά εννοείται είναι αυτό, επειδή δεν μου έκανε αυτό το οποίο είχα ακριβώ εγώ μέσα στο μυαλό μου. Γιατί αυτό, όπως λέμε, είναι ναρκισιστικό. Έτσι λοιπόν, α... Αγαπητοί μας φίλοι και αγαπητοί μας τηλεθεατές, πρέπει λοιπόν να προβληματιζόμαστε όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, να κάνουμε λίγο και την αυτοκριτική μας. Μήπως και εμείς κάπου τα πράγματα ε, τα βλέπουμε υπό ένα άλλο πρίσμα, πιο βρεφικό, πιο παιδικό. Μήπως έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις, μήπως οι προσδοκίες μας είναι μη ρεαλιστικές και δεν θα βρούμε καμία σχέση να μας ικανοποιεί όλα αυτά τα φαντασιακά που έχουμε στο μυαλό μας και μήπως είναι και άδικο να ζητάμε από τον σύντροφό μας να γίνει ο σούπερ ήρωας που θα καλύψει μαγικά όλες τις βρεφικές και παιδικές μας ανάγκες. Μήπως μας αναλογεί ένας κόπος. Ο κόπος μας πια προς τον εαυτό μας, γιατί ναι μπορεί να δικηθήκαμε, να μην πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε, το δέχομαι. Πλέον η έρευνα για να σας παρηγορήσω λέει 88% δεν παίρνουμε πράγματα από τις οικογένειές μας, άρα μας αναλογεί ένα κόπο στη ζωή μετά. Ευτυχώς όμως μπορούμε να το κάνουμε ως ενήλικες με τη βοήθεια άλλων ανθρώπων, δεν μπορούμε μόνοι μας. Αυτό πρέπει επίση να το καταλάβουμε, ότι ο άνθρωπος βοηθιέται από άνθρωπο. Και εκεί πρέπει να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί πραγματικά η σχέση είναι ο παράδεισός μας, είναι η πηγή της ευτυχίας μας. Όλα είναι σχετίζεστε. Και αν έχουμε προβλήματα στη συντροφική, μάλλον έχουμε προβλήματα και στις άλλες σχέσεις. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να τα δούμε, να τα αναγνωρίσουμε και να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί έχω δει πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία πραγματικά αγαπιούνται, δεν έχουν ουσιαστικά προβλήματα, έχουν τραύματα και στερήσεις από τα παιδικά τους χρόνια και αρχίζουν και φτύρουν το δεσμό της αγάπης με διάφορες τέτοιες παρεξηγήσεις, με διάφορα τέτοια προβλήματα τα οποία με τη λογική κάποιο εκτό τα βλέπει και λέει Μα δεν έχετε πρόβλημα. Εκείνοι λένε Έχουμε πρόβλημα, δεν μα καταλαβαίνετε. Και εκεί δημιουργείται όντω ένα μπέρδεμα και μία σύγχυση. Αλλά πραγματικά όντω δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Είναι προβλήματα που κουβαλάμε οι ίδιοι μέσα μας και που. Όπως είπαμε, πρέπει να κάνουμε τον κόπο που μας αναλογεί, να τα δούμε, να τα εντοπίσουμε και να τα θεραπεύσουμε. Έτσι λοιπόν με υπευθυνότητα να βλέπουμε πάντα και τη δική μας οπτική, να μπαίνουμε και στη θέση του άλλου, να κατανοούμε και τις αδυναμίες του, να μην περιμένουμε την τελειότητα. Δεν υπάρχει τελειότητα. Τελειότητα θέλουμε όταν δεν έχουν πάει καλά τα βρεφικά χρόνια μας, λέει ο Μακθέος Ιωσαφάν και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί σου λέει ο άλλος, δεν μου τα έδωσες μάνα μου βρέφος και παιδί, να τα πάρω τώρα <laughs> από τη γυναίκα μου, από τον άντρα μου. Όμω αυτά όπω, είπαμε, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να συμβούν και δεν, δεν υπάρχει έτσι θεραπεία. Άρα λοιπόν, να σκεφτούμε ότι μπορούμε πραγματικά να απελευθερωθούμε από όλα αυτά που μας βασανίζουν, με τη σωστή και συστηματική δουλειά, να α, συνειδητοποιήσουμε λοιπόν την κατάστασή μας σιγά σιγά ποια είναι, να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά πάνω στον εαυτό μας, να αποδεχτούμε τον άλλον για αυτό που είναι όπως είναι, να είμαστε εκεί, να μην εγκαταλείπουμε εφόσον αγαπάμε και αξίζει τον κόπο και να θεραπεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, το δώρο της θεραπείας που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Την θεραπεία της ψυχής μας. Αυτή λοιπόν ίσως είναι και μία από τις μεγαλύτερες έτσι, αξίες και δράσεις που μπορούμε να έχουμε, ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας. Ελπίζουμε να απαντήσαμε ως ένα βαθμό στο ερώτημά σας. Περιμένουμε και άλλα ερωτήματα και στο email του σταθμού μας, αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και να περνάτε πολύ, πολύ όμορφα, με πολύ αγάπη.